Αποφασισμένοι να προσφύγουν στον εισαγγελέα αρμόδιο για θέματα περιβάλλοντος για το ζήτημα της άτυπης χωματερής και της καύσης σκουπιδιών στην τοποθεσία Τσαΐρια της Περαίας, είναι οι πολίτες της περιοχής. Η κατάσταση, όπως λένε, έχει φτάσει στο απροχώρητο και κάποιος πρέπει να παρέμβει. Ας δούμε τι λένε στην κάμερα του Άτλας οι κάτοικοι της Περαίας. Αποφασισμένοι να προσφύγουν στον εισαγγελέα αρμόδιο για θέματα περιβάλλοντος για το ζήτημα της άτυπης χωματερής και της καύσης σκουπιδιών στην τοποθεσία Τσαΐρια της Περαίας είναι πολίτες της περιοχής στα τέλη Αυγούστου. Είμαστε τώρα, επειδή όπως καταλαβαίνετε το κράτος είναι στην καλοκαιρινική ραστόνη, αποφασίσαμε να το κάνουμε μετά τις 20-25 Αυγούστου, να συλλέξουμε και άλλα στοιχεία και να κατατεθεί ο πλήρης φάκελος. Έχουμε, ταυτόχρονα όμως έχουμε ενημερώσει και τις καινούργιες δημοτικές αρχές. Βέβαια, του Δήμου Θέρμησης ήταν ο ίδιος ο κ. Παπαδόπουλος. Στην περιφέρεια, ο κ. Ζουζικός σε κρεμεί ένα ραντεβού μαζί του. Και στον κ. Τσαμασίλη, τον οποίο το ενημερώσαμε και ο οποίος έχει ταχθεί και υπέρ αυτής της κίνησης. Ο Δήμος Θερμαϊκού και ειδικότερα η Περαία Μπάξης Αγιατριάδας είναι κεντρουστικό μέρος, δηλαδή είναι το στολίδι του Θερμαϊκού. Δεν μπορεί τώρα στο στολίδι Θερμαϊκού να έχουμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Είναι αφύσικο. Επίσης εδώ έχουμε και ένα άλλο θέμα με υποκλοπή καλωδίων, υποκλοπή ρεύματος. Επισκέφθηκα το καταρχήν το Ρωμά, κλέβουν ρεύμα με γάντζο από τα καλώδια υψηλής τάσεως και τα διακλαδώνουν και τα διανέμουν άμεσα στις σκηνές τους με ένα ψηλό καλώδιο. Δηλαδή είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή έχουν ατυχήματα και αν δεν έχουν θα έχουν. Επίσης αυτό το ρεύμα είναι επίγειο και περνάει και μέσα από το σκουπιδιότοπο, δηλαδή ο Θεός μας φυλάει και δεν έχουμε πάθει το μεγάλο κακό ακόμα. Το πρόβλημα δημιουργείται καθώς στην είσοδο της Περαίας υπάρχει ένας άτυπος καταβλισμός Ρωμά, δίπλα στον οποίο έχει διαμορφωθεί και μια άτυπη χωματερή με μπάζα, υλικά διαφόρων τύπων, αυτοκίνητα, εγκαταλειμμένες συσκευές, τα οποία και αποτελούν εστία μόλυνσης. Επιπλέον, σημειώνονται καθημερινά παράνομες καύσεις υλικών, με αποτέλεσμα να γίνεται αποπνικτική η ατμόσφαιρα, με τους κατοίκους να φοβούνται και για την υγεία τους. Εδώ και 15 χρόνια γίνεται καύση διαφόρων υλικών με απότερο σκοπό τη συλλογή των μεταλλευμάτων που υπάρχει εκεί. Συνήθως αυτό που κυνηγάνε πάρα πολύ είναι ο χαλκός. Το τελευταίο 1,5-2 χρόνια θα έλεγα το φαινόμενο έχει ενταθεί πάρα πολύ. Πιθανόν επειδή έχει μεγαλώσει ο πληθυσμός τους και έχει γίνει και μεγαλύτερη η συλλογή και η προσπάθεια όλη αυτή τη ενέργεια. Εν τω μεταξύ, μέχρι στιγμής έχουν μαζευτεί 3.000 υπογραφές στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει μια ομάδα πολιτών της περιοχής για να βρεθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό είναι μια πολύ δυναμική ενέργεια, αυξάνεται καθημερινά. Πρέπει να είμαστε γύρω στις 3.000 υπογραφές, η οποία γίνεται και χειρόγραφα, δηλαδή ο καθένας υπογράφει σε μια κατάσταση, αλλά και ηλεκτρονικά μέσω μιας ιστοσελίδας του ΑΒΑΣ, αλλά και μέσω του Facebook. Είμαστε περίπου στις 3.000 υπογραφές αυτή τη στιγμή και κάτοικοι του Δήμου Θέρμης και κάτοικοι του Δήμου Θερμαϊκού. Τα λάστιχα και είναι εδώ πέρα θα μας πεθάνουν. Δεν γίνεται, πρέπει να φύγουν αυτοί από εδώ. Πρέπει κάτι να κάνει ο Δήμαρχος για να φύγουν. Ο Δήμαρχος, η πολιτεία, όποιος είναι, πρέπει να φύγουν. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Τη νύχτα κλέβουν, τη μέρα πουλάνε. Και όλα πάνε καλά. Πώς θα γίνει αυτό να περιοριστεί η κατάσταση αυτή? Μου κουπάει ο τόπος εδώ από λάστιχα. Και μολύνει το περιβάλλον. Βέβαια μου λύνει. Το λάστιχο δεν μου λύνει. Αλίμονο. Άμα μας πιάσει χουλέρα. Οπωσδήποτε να σταματήσουν αυτά. Το κάψιμο ειδικά. Και να φύγουν. Γιατί είναι πολύ ενοχλητικοί. Δεν πάει άλλο. Ο κόσμος δεν μπορεί να πάει προς τα εκεί κάτω. Κανείς. Φοβάται. Είναι μια μάστιγα για τον τόπο. Γύρω-γύρω λοιπόν εκεί ακαθαρσίες, πράγματα. Όλα είναι χάλια. Όλα αυτά μολύνουν το περιβάλλον. Όλοι ελπίζουν να υπάρξουν θετικές εξελίξεις για το ζήτημα και εύχονται η νέα διοίκηση του Δήμου Θερμαϊκού να κινηθεί ως αρρωγός. Θα μείνουμε στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρουτσέλα Βασιλιάδου, που είναι μέλος της Επιτροπής Κίνησης Πολιτών Δήμων Θέρμης και Θερμαϊκού. Για να δούμε, κυρία Βασιλιάδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζημίση, και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Άκουσα, τα είπαν όλα. Τα είπαν όλα και το θέμα είναι ότι πρόκειται για ένα παλιό ζήτημα από το 2004 μας απασχολεί. Όμως το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί τουλάχιστον η καύση αυτή που γίνεται και με όποιες συνέπειες. Πού βρισκόμαστε τώρα? Εσείς είστε έτοιμοι να πάτε στον εισαγγελέα? Είμαστε
έτοιμοι να πάμε στον εισαγγελέα. Έχουμε καταρτήσει ένα φάκελο που όπως περιλαμβάνει υπογραφές όλα τα έντυπα διακίνησης αλληλογραφίας που έχει γίνει μέσω των δύο δήμων της περιφέρειας και, όλων, και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, ΔΕΗ, όπως ακούσατε, λόγω κλοπής καλωδίων, αεροδρομίου, πυροσβεστικής. Και περιμένουμε τώρα το Σεπτέμβρη να περάσει το καλοκαίρι και οι διακοπές, έπεσαμε και στις εκλογές, να καταθέσουμε το φάκελο στον εισαγγελέα και να ζητήσουμε την αρρωγή του για την διευθέτηση και την επίλυση αυτού του πολύ μεγάλου προβλήματος. Οι καύσεις έχουν ενταθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Η κατάσταση πλέον είναι αφόρητη, αποπνιχτική, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε με ανοιχτά παράθυρα. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, ακούμε από τον κόσμο, μας στέλνουν μηνύματα για αναπνευστικά προβλήματα. Φυσικά δεν συζητάμε για την μόλυνση του περιβάλλοντος υδροφόρου ορίζοντα υπόγειου και υπέργειου. Και φανταστείτε ότι εκεί γύρω υπάρχουν και κοπάδια που βόσκουν, υπάρχουν καλλιεργήσιμα χωράφια. Μάλιστα έχω και μία απορία, αυτά τα προϊόντα που διοχετεύονται και ποιοι τα τρώνε. Ναι. Γιατί κατά τη γνώμη σας, κυρία Βασιλιάδου, δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση σε αυτό το ζήτημα? Είναι πολλά χρόνια τώρα το που σας απασχολεί. Δεν μπορώ να, μπορώ να την σκέφτομαι ότι, και την αποδίδω στην ανικανότητα, να πω, στην ανεπάρκεια, στο φόβο να αναλάβουν ευθύνες, στην ανευθυνότητα των αρχών. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι, βέβαια υπάρχει αυτή η ευαισθησία απέναντι στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως θεωρούνται οι Ρωμά, αλλά δεν μπορεί όμως κάποιες, μία ομάδα πολιτών, μία μειοψηφία να είναι, ας πούμε, να φέρεται με τέτοιο τρόπο στην πλειοψηφία των κατοίκων ολόκληρης περιοχής. Διότι είναι, κινδυνεύει η υγεία μας αυτή τη στιγμή, και πρώτα η δική τους υγεία, γιατί εκεί γίνονται, εκεί αυτοί σπνέουν τα περισσότερο, και βέβαια δευτερευόντως και η δική μας όλη τη περιφέρεια. Γιατί δεν είναι μόνο στο Δήμο Θερμαϊκού και Θέρμης το πρόβλημα. Το θέμα επεκτείνεται και σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης. Αν δείτε πώς ταξιδεύει ο καπνός όταν αρχίζει η καύση, πηγαίνει παντού. Είναι μία, δηλαδή πραγματικά μία, τι να πω, δεν δίνουν σημασία στο πρόβλημα αυτό το περιβαλλοντικό. Mm-hmm. Και το πρόβλημα της δημόσιας υγείας. Δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν. Η προηγούμενη διοίκηση, η δημοτική αρχή... Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα δημοτική διοίκηση. Ο νέος δήμαρχος, ο κύριος Τσαμασκής, έχει δείξει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι στη συνεχή επικοινωνία με εμάς. Και μας είπε ότι από 1η Σεπτεμβρίου που θα αναλάβει και καθήκοντα επισήμως, θα έχουμε αποτελέσματα στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Είναι κάθετο σε αυτό. Περιμένουμε και ελπίζουμε πλέον. Εμείς σαν κίνηση θα καταθέσουμε το φάκελο στον εισαγγελέα και φυσικά βέβαια δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Ήδη έχουμε έτοιμο το φάκελο να το στείλουμε και στον αρμόδιο υπουργό που είναι ο κύριος Χατζηδάκης για το περιβάλλον, αλλά επίσης και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στον κύριο Χρυσογοίδη, που έχει να κάνει με την παραβατικότητα που παρατηρείται βάσει των καύσεων. Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε το θέμα, κύριε Βασιλιάδου, και σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δώσετε. Καλό σας βράδυ.